«Το ζωντανό κυβούρι μου» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Κατζηδήμου. Καμία δεν ήτο ποτέ αξιοπρεπεστέρα ως πιτονικοκυρά από την Μπαμάρο, κάτω εις μίαν μάνδραν, πλησίον εις την πλατείαν της ελευθερίας. Πρώτον, το σπίτι, σειρά χαμογείων από 7 ή 8 δωμάτια, τα οποία αυτή ενοικίαζε ή τον άγνωστον τίνος ιδιοκτήτου ήτον. Κατά τους μεν, η Μάρο είχε συμφωνήσει με μίαν πολύν αγαπημένην φίλην της, προχρόνων, στου Καλαμιώτη, όπου εκατοικούσαν ομού, μετερχόμενε διάφορα επαγγέλματα, συνήθως έπλυνον ή εσιδέρωνον, ενίοτε έκαμνον και προξενιές, όποια από τας δύο επιζήσει να κληρονομεί την άλλη. Λοιπόν, η Μάρο είχε την τύχην να βάλει την αγαπημένη φίλη της μπροστά και τότε ηγόρασε το σπίτι αυτό με τα χρήματα όπου είχαν ευρεθεί της μακαρίτισσας. Κατά τους δε, το σπίτι ανήκεν εις των δικηγόρων των σύζυγων μιας ανεψιάς της Μάρος και αυτή το μόνον ως επιστάτρια και υπενικιάστρια. Ευρίσκονται όμως και καλοθελητέ, προσπαθούντες να συμβιβάσουν τας δύο γνώμας. Κατά αυτούς, η μάνδρα με τα παλαιά χαμόγια είχε να αγοραστεί πράγματι με τα χρήματα της τεθνεώσης, αλλά στο συμβόλαιο εφέρετο μόνον το όνομα της ανεψιάς της Μάρος και του συζύγου της, ώστις ως δικηγόρος ήξευρε πολύ καλά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν επήγα και έπιασα το μέσα δωμάτιον, όπου έμεινα έκτοτε επί 12 έτη της ανοφελούς ζωής μου, καλυβάκι ξεχωριστών από την σειράν των άλλων χαμογείων και το μόνον βλέπων προς τον δρόμον ως αντικρίζουν την αυλόπορταν, είναι πολλά έτη από τότε, η πρώτη εντύπωσή μου υπήρξε τερπνή. Ήτο μέσα από ξύλινα δρύφαχτα εις το βάθος της αυλής, μαζί με άλλα δύο. Το εν, το οποίον κατήχε πτωχή χείρα με τα τέκνα της, και το μέσα-μέσα της σειράς, όπου εφόλευεν η Μπαμάρο. Εντός του δρυφάχτου και πρώτης θύρας μου, ήτο μία εξαισία κλιματαριά με πλουσιότατον φύλωμα αποτελούσα την μικρά αυλή μας, άντρων σκιάς και δρόσου. Εκοιμήθην την πρώτη νύχτα. Παράθυρον δεν είχε το μικρόν κελίον της δε θύρας το τρίτον προς τα άνω διεφαίγετο από ίαλον. Εξύπνησα με την εντύπωση, καθότι έβλεπα και ένα κυπαρισάκι να σύεται θλιβερά, αντικρύ εκεί εις μίαν αυλήν, πέραν του δρόμου, ότι είχα κοιμηθεί μέσα στο κυβούρι μου, το οποίον μου είχε χτίσει, όπως προαπολαύσω και λάβω πείραν του πράγματος η ευμενής μοίρα. Την πρωίαν, πριν εξέλθω, είδα τη σπιτονικοκυρά να ασχολείται να κουβαλεί έπιπλα από μίαν εις άλλην κάμεραν και μερικά εις την ιδίαν κατοικίαν της. Εμέτρησα 11 ή 12 κυβότια. Όλα σχεδόν ήσαν παλαιά και άκομψα, τα πλήστα εφαίνονταν να είναι κενά, αλλά ειδείκνυον μικρόν βάρος. Τα μετεκόμιζεν όλα αυτά βοηθούμενοι από την μικράν κορασίδα αμαλίαν της Παπαυλαστού, της αμέσου γείτονός μου της Χείρας, την οποίαν είχε αναγκαρεύσει προς τούτο. Η γάπα δε, ως εβεβαιώθην την αγκαρίαν, όταν την επέβαλεν εις άλλους. Τα κυβότια ως έμαθον, όσα δεν ήσαν όλος κενά, περίχων διάφορα ράκι μάλινα ή μεταξωτά και εν ή δύο μόνον περιέκλειον συνδόνια, κρίνοσκεπάσματα και άλλα οθόνια. Όλα ταύτα ανήκον εις την σπιτονικοκυράν. Φαίνεται ότι ήσαν λείψανα παλαιών ενοικητόρων, ενέχειρα παρακαταθήκε απέναντι οφειλωμένων ενοικίων και τα τι αυτά. Αλέκτοτε, ουδής είχε έλθει να τα ζητήσει. Επήλθεν ο χειμών. Έμεινα εκεί. Μεταξύ των ενικάριδων έβλεπα συχνά ένα πέτρον Μαλτέζων. Ούτω συχνά εκάθητο επί του κατοφλίου της ιδίας του κατοικίας, καπνίζον την πίπαν του. Μίαν πρωίαν εξυπνήσας, ακούω την Μάρο να μεγαλοφωνεί και φαίνεται ενταραχή και αγαναχτήσει. Τι τρέχει? Ο Πέτρος ο Μαλτέζος. Μου έφυγε τη νύχτα ο μουστερής. 2,5 νίκια μου τρώει. Με συμπάθειο, αν είναι και λίγα.
κουβάλισε μεσάνυχτα τα ρούχα του. Είχε δίκιον. Δεν θα είχεν ο άνθρωπος καμίαν κασέλαν περίσαν να τις αφήσει δια να τον ενθυμείτε. Άλλοι ενικάριδες συνέβαινε να κρατήσουν εν δωμάτιον επί 2 μήνας και τόσας ημέρας. Η Μπαμάρο πολλάκι σε πεκαλείτο τα φώτα μου δια να της εύρω των λογαριασμών. Συνήθως απείται να πληρωθεί όλος ο μην δια τας 9 ημέρας. Αλλά βλέπουσα την άκραμ πτωχίαν των ανθρώπων και αυτή αφοπλίζεται. Άλλος, ειδού πώς ελογάριαζε συνήθως τας ημέρας. Ο Νικάρης είχε έλθει στις 20 Μαρτίου και έφευγε στις 30 Μαΐου. Από 20 Μαρτίου έως 31, 12 μέρες. Και 18 από τον Απρίλη, ένας μήνας σωστός. Από 18 Απριλίου έως τέλος, 13 ημέρες. Και 17 από τον Μάη, 2 μήνες. Από 17 Μαΐου έως 31, να έχουμε 30 σήμερα, κύρα Μάρο. 31 τραβά ο μήνας. Από 17 Μαΐου έως 31, 16 μέρες. Μα πρώτα δεν λογαριάζεται ούτε η 30 του μηνός, όπου δεν θα κοιμηθούμε στο σπίτι σου. Έπειτα τας 17 του μηνός τας λογαριάζεις 2 φορές. Ας είναι, 15 μέρες προς 46 λεφτά και μισό. Πόσο μας κάνουν? Είναι 46 και 2 τρίτα, κύρα Μάρο. Αλλά μόνον 12 ημέρες θα πληρώσουμε. Γιατί τάχα 46 και 2 τρίτα? Διαμαρτύρε το Ιμπαμάρο, φανταζομένη ότι τα 2 τρίτα είναι ο λιγότερα από το μισό. Και ούτω καθεξής. Το πρωί, μέσα εις το ζωντανό κυβούρι μου, πολλάκις με εξύπνησαν εομιλία και διηγήσεις της Μάρος προς την μικράν Αμαλίαν, την κόρη της γείτονος. Και πήγα στις κυρίας Βασιλιάδους και στις κυρίας Αργυροπούλους να συνεννοηθούμε για τα ψώνια. Κάναμε τη βίζιτα μαζί με την κουμπάρα, την κύρα Φωτεινή, και μου λέει «Κυρία Μαριγό, μα πώς δεν μας θυμόσαστε και μας ξεχάσατε πια κι εσείς?» Και της λέει η κουμπάρα η Φωτεινή «Μα ξέρετε, η κύρα Μαριγό είναι πολύ ακριβοθόρητη. Έχει την έννοια του σπιτιού και δεν αδειάζει». Και τότε μου λέει η κύρα Βασιλιάδους «Μα πώς, κυρία Μαριγό?» και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρχισε να διηγείται εμπιστευτικός εις την μικράν διέν συνοικέσιον, το οποίον επρόκειτο να γίνει και δια το οποίον εδίο ρηθεί σε κυρίε, εζήτουν τη συνδρομήν της και τα συμβουλάς της. «Το λοιπόν, ύστερα κύρα Μάρο?» ρώτησε η μικρά. Ευρούσα αμέσως ενδιαφέρον εις την διήγηση. Τότε η γριά χάνουσα την υπομονή, επειδή η παιδίσκη δεν ήθελε να εννοήσει ακόμη πώς έπρεπε να την προσεγορεύσει. «Κυρία Μαριγόνα, λες, ακούς?» Μία φορά, η κυρά Μάρο έκαμε μίαν εβδομάδα να μου ομιλήσει δια την εξής αιτία. Αν και σχεδόν ποτέ δεν παρεπονούμε δια τίποτε, συνέβη να ενοχληθώ ποτέ από μερικούς νικάριδες, όπου συνήθιζαν να κοιμώνται και να ρέγχουν υπαίθριοι το θέρος, καταλαμβάνοντες όλον το μήκος και το πλάτος πλην το δρυφάχτον της έξω αυλής. Το δε χειρότερον, το οποίον μου είχε συμβεί ποτέ, υπήρξε το εξής. Εις Καρπάθιος, Λατόμος, μένων διαρκώς εις την Πεντέλην, εκράτη ούχη των δωμάτιων εις της Μάρος και κατήρχετο κατά τα σεορτάς εις την πόλη. Μίαν τη αύθην παραμονήν είχε κατέλθει και είχε κατακληθεί εις το ύπεθρον. Αλλά αυτήν την φοράν είχε φέρει μαζί του και εν ζών, ως είδος μανδροσκύλου, νέον απόκτημα, ως φαίνεται. Ο σκύλος, άμα εγώ εισήλθον εις την αυλήν μεσάνυχτα, μου ερήχθη ως ή το επόμενο. Παρέγβασης. Ό,τι δίνεται να υποφέρει της και μάλιστα ως ερηγένης εις τας Αθήνας. Φανταστείτε να πηγαίνεις δια να κοιμηθείς εις το δωμάτιό σου, ξεθάρευτος, και να έβρεις ακίμητον, ανέλπιστον εχθρόν ενεδρεύοντα εις την θύραν σου. Δι' αυτό άρα οι τόσον έξυπνοι επτανήσιοι έχουν ως μεγάλην κατάρα ξαφνικό να τούρθει την νός. Το ξαφνικό και ευτύχημα αν είναι, καλόν δε κάμνη. Διαβάστε εις την ιστορίαν δι' ένα Μητροπολίτην, Δωρόθεον, αν καλώς ενθυμούμε, ως της έπεσεν απόπληκτος και απέθανεν άμα έμαθε το ανέλπιστον ευτύχημα ότι εξελέχθη οικουμενικός πατριάρχης. Και σώθην μεν τότε από τους οδόντες του σκύλου, αλλά εις πίτον οικοκυρά εκάκιωσε μαζί μου, ως να έπταε εγώ. Τέλος, μίαν Κυριακήν το δειλινόν,
η Μάρο είχε αναγγείλει ότι έμελε να τελεστεί ο γάμος της βαφτιστήρας της, θυγατρός της κουμπάρας Φωτεινής, δια την οποίαν συχνά ομίλη, χωρίς να την είδομεν ποτέ να έλθει εις επίσκεψήν της. Βήκε στο δωμάτιόν της, ίνιξε το επίσημον μπαούλο της, εστολίστη και εξήλθε κλειδώνουσα την θύρα. Ήκουσα το βήμα και τον θρούν του φορέματος. Πλην τότε, καθώς εστολίστη, εξέχασε το κάκιωμα και ήλθε πρώτη θύρας μου, όλη φρουφρού με την ολομέταξον ορθίαν και υδατίζουσαν αισθήτα. «Πάω στο γάμο», είπε, «και στα δικά σου». «Καλά». Μίαν τελευταίαν μικράν σκηνήν. Είχε έλθει νεαρά γυνή με καπέλο και εζήτη δωμάτιον. Η Μάρο ήρχισε να την ερωτά αν έχει σύζυγον ή όχι και τι δουλειά κάνει. Η γυνή απήντησε οτιδήποτε. «Και από πού είσαι?» «Από την...» Η γυνή ονόμασε μίαν ίσον ιστορική του Σαρονικού, οπόθεν συνέβαινε να κατάγεται και η Μάρο. «Και πώς έβγαλες το τσεμπέρι?» της λέγει. «Εγώ έχω 40 χρόνια στην Αθήνα και το φορώ». Και ειρνήθη να της δώσει δωμάτιον. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!